Γεια σας. Είμαι ο Ισάκ και οι φίλοι με φωνάζουν Σάκη. Και από εδώ η κούκλα μου, ο Τσάκη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους ηλίθιους που δεν ξέρουν να ψάχνουν στο ίντερνετ. Δηλαδή θέλω να πω από αυτούς τους ηλίθιους που πατάνε ό,τι να είναι στο ίντερνετ και βρίσκουν ό,τι να είναι και μετά αρχίζουν και πιστεύουν ό,τι να είναι. Αυτά που θέλω να πω τώρα τα είχα φτιάξει και τα είχα πει στο προηγούμενο βίντεο με τη διπολική διαταραχή. Αλλά το έβγαλα εντελώς γιατί έπιαναν χώρο και θα ξέφευγε από το θέμα που ήταν η διπολική διαταραχή. Και τώρα θα τα πω εδώ πέρα, χωρίς σενάριο, χωρίς να έχω γράψει τίποτα, έτσι στο μυαλό μου προσέρχονται. Για δεύτερη φορά, γιατί την πρώτη φορά γαμίστηκε ο ήχος και είχα φοβερή ενέργεια όταν τα έλεγα την πρώτη φορά. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχω την ίδια ενέργεια, θα προσπαθήσω γιατί πρέπει να θυμίσω και τι είπα πριν. Τι είναι η μαλακιά. Δεν ξέρω εγώ από αυτά, μόνος μου τα μαθαίνω. Μόνος μου μικρόφωνο, μόνος μου μοντάζ, μόνος μου editing, μόνος μου sound main, μόνος μου τελική οθόνη, μόνος μου εγγραφή, εφέ, μουσική. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να κρυνιάξω, θα πάμε στο θέμα μας. Το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο αυτό ότι μιλάγα με μια φίλη μου για την διπολική διαταραχή και μου έλεγε καλά από πού τα είμαστε όλα αυτά και να στα πει ένας ειδικός και μην ψάχνεις στο ίντερνετ, είσαι βλάκας. Λοιπόν, θα πω κάτι σημαντικό και ακούστε με καλά. Άμα νιώσετε κάτι σωματικό ή ψυχολογικό, ποτέ μα ποτέ δεν πατάτε τα συμπτώματα στο ίντερνετ. Επειδή δεν είστε μόνο εσείς ηλίθιοι, είμαι και εγώ ηλίθιος. Την έχω πατήσει δύο φορές και θα σας την πω δύο φορές. Την πρώτη φορά ήταν όταν είχα γαστροεσοφαγική παλιδρόμηση. Δεν το ήξερα βέβαια. Έβγαζα αίμα από το στόμα και πόναγα. Είχα καούρες, δεν μπορούσα να φάω. Πήγαινα συνέχεια στην τουαλέτα και τέτοια. Και πάω και πατάω τα συμπτώματα αυτά που σας είπα στο ίντερνετ, έτσι. Και τα πατάω. Παιδιά, και τι δεν μου έβγαλε. Μου έβγαλε ότι έχω καρκίνο στο στομάχι, καρκίνο στο έντερο, καρκίνο στο ισοφάγο, ότι έχω όγκο, ότι θα πεθάνω, ότι έχω λίγες μέρες ζωής, ότι πρέπει άμεσα να χειρουργηθώ, πρέπει να μου ανοίξει το στομάχι και να μου βγάλουν κάποια πράγματα για να τα πετάξουν έξω και λέω αμάν, άμα πεθαίνω θα τρελάσω, πεθαίνω. Και μετά σκέφτηκα ήρεμα και είπα, ας πεθαίνω που δεν πεθαίνω, δεν πάω και μια δεύτερη γνώμη να πάρω από έναν γιατρό, έτσι απλά. Και πάω σε έναν γιατρό, ειδικό για αυτά τα θέματα και λέω αυτό και αυτά. Ωραία μου λέει, θα σου κάνουμε γαστροσκόπηση. Λέω εντάξει, γαστροσκόπηση. Αχα, τι ωραία. Τι βλάκας που ήμουνα. Ήταν η χειρότερη εμπειρία της ζωής μου. Παιδιά, σας λέω, ήτανε τραγικό. Ήτανε, σου βάζουν ένα πράγμα, ένα σωλήνα μέσα στο στόμα και σου πάνε μέσα στο στομάχι με μια κάμερα να δω τι έχει. Παιδιά, ήταν η πιο τραγική εμπειρία της ζωής μου. Αισθανόμουνα όχι ένα άλλο να θέλει να βγει από τα σωσικά μου, αλλά ένα άλλο να θέλει να μπει στο στόμα μου μέσα και να βγει από τον κόλο μου. Τόσο πολύ πόνος μιλάω. Και το τραγικό τι είναι, όταν γίνεται όλο αυτό, εντωμεταξύ μου φωνάζανε γιατί και μου λέγανε μη φωνάζεις ρε και τέτοια και τέτοια. Και σκεφτόμουν να ρε μαλάκες, κάντε το εσείς αυτό το πράγμα να δούμε άμα θα πονάτε. Μου βάλατε και τις φωνές, μη φωνάζεις και τέτοια. Και το τραγικό τι είναι. Μετά οι γιατροί μου είπαν και όλα, όταν τελείωσε όλο αυτό, άμα θέλει σε κοιμίζαμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά για την πληροφορία. Μόνο που είναι κάπως αργά, τώρα που έφαγα το παλούκι στον κόλο. Κράζω και τους γιατρούς λίγο, αλλά είναι ειδικοί. Τι να κάνω, τους αγαπάμε. Και θα σε ευχαριστούμε όλους τους γιατρούς αυτή τη στιγμή που βοηθάτε με την πανδημία. Θέλω να το πω αυτό, είστε ήρωες πραγματικοί. Και μετά εγώ ήμουν έτσι. Και μου λέει ο γιατρός, κάτι οι τροφές που πρέπει να τρώω και τις τροφές που δεν μπορώ να φάω. Και ήταν χιλιάδες οι κατηγορίες. Τι ώρες και πότε και τέτοια. Πόση ποσότητα και ποιες κάνουν και ποιες δεν κάνουν καθόλου, ποιες κάνουν λίγο, ποιες κάνουν την εβδομάδα. Και εγώ ήμουν έτσι. Και δεν μου τα έγραψε κανένα χαρτί. Πάλι κράζω τους γιατρούς. Και δεν μου τα έγραψε ένα χαρτί, μου τα λέει προφορικά. Τέλος πάντων. Και μου λέει και το χάπι, λαπραζόλ ήταν, πόσα μιλιγκράμμ, ποιο πακέτο, αυτό που λιώνει στο στόμα, όχι αυτά που το καταπίνεις. Και εγώ ήμουνα έτσι. Και λέω εντάξει γιατρέ, ευχαριστώ πολύ. Και πήγαινα στον δρόμο και έτσι. Και όταν έφτασα σπίτι, το χαρτί με το φάρμακο το χάσα, έτσι όπως ήμουνα. Δεν θυμόμουν και τις τροφές και τα φαγητά που πρέπει να τρώω, τη διατροφή που πρέπει να κάνω και τη δίαιτα, τη σώμη, τίποτα δεν θυμόμουν. Και πατάω στο ίντερνετ γαστροεσοφαγική παλιδρόμηση και πουμ! Παντέψτε. Ό,τι μου είπε ο γιατρός, ακριβώς τα βρήκα. Τι τροφές πρέπει να τρώω, τι ώρες πρέπει να τρώω, ποιες να αποφεύγω.
το φάρμακο ποιο μου είπε, το θυμήθηκα, το πόσα μιλιγκράμμα, αυτό που λιώνει στο σώμα, το είχε όλα εκεί, πόσο, τι ώρα πρέπει να το πρέπει και τέτοια. Θέλω να σας πω ότι πρώτα παίρνετε τη διάγνωση και μετά πατάτε στο ίντερνετ. Ακούστε με προσεκτικά. Οι σωστές ερωτήσεις φέρνουν τις σωστές απαντήσεις. Άμα κάνετε λάθος ερωτήσεις, θα πάρετε λάθος απαντήσεις. Είναι τόσο απλό. Φανταστείτε το ίντερνετ, μια τεράστια βιβλιοθήκη. Εντάξει. Και θέλει να κάνει μια έρευνα για την πανδημία που, που έχουμε αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορώ να πω τη λέξη γιατί το YouTube, όταν λες τη λέξη από virus αυτό, σε κόβει. Δεν ξέρω, μπορεί να το έχουν βγάλει τώρα, αλλά παλιά έτσι ήταν. Και δεν το λέω. Θα το λέω πανδημία, αλλά ξέρετε τι είναι. Και θέλει να κάνει έρευνα γι' αυτό. Και διαλέγει ένα βιβλίο. Η πανδημία είναι συνωμοσία των Εβραίων και των Μασόνων για να βάλουν τσιπάκι μέσα να μας ελέγχουν μέσω του 5G. Εσύ είσαι ηλίθιος που διάλεξες το λάθος βιβλίο. Εσύ πιστεύω είσαι ηλίθιος και παίρνεις το λάθος βιβλίο. Έτσι είναι και το ίντερνετ. Άμα πας και πατήσεις ό,τι να είναι χωρίς να σκεφτείς, θα σου βγάλει, άμα πατήσεις, ξέρω εγώ, πιστεύεις εσύ στην επίπεδη γη. Εντάξει, άμα πατήσεις επίπεδη γη, θα σου βγάλει επίπεδη γη το ίντερνετ. Πατάς εκείνη τη στιγμή το λάθος βιβλίο που σου λέω. Κάνεις τη λάθος ερώτηση. Η σωστή ερώτηση είναι η γη. Ο πλανήτης. Και θα σου βγάλει εκεί πέρα αποτελέσματα και θα διαβάσεις και από εκεί θα μάθεις και θα διαλέξεις. Και άμα πιστεύεις πάλι ότι η γη είναι επίπεδη, δεν έχεις γλιτώμο. Βασικά δεν έχεις γλιτώμο άμα το πιστεύεις από πριν αυτό και αυτό το βίντεο να βλέπεις, δεν έχεις γλιτώμο. Αλλά μια στο εκατομμύριο, άμα αλλάξω γνώμη σε κάποιον, αυτό το βίντεο θα έχει αξία. Αν σας αρέσει το βίντεο μου, μπορείτε να πατήσετε μου αρέσει, να αφήσετε ένα σχόλιο και να κάνετε μια κοινοποίηση. Άμα είστε καινούριο στο κανάλι μου, πατήστε εγγραφή, το καμπανάκι και την επιλογή όλες για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο μου. Επίσης μπορείτε να με ακολουθήσετε στα social media που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Και τέλος, για οικονομική υποστήριξη μπορείτε να κάνετε κατάσταση στην Εθνική Τράπεζα με PayPal και με PaySafe στο email μου. Ευχαριστώ. Και τη δεύτερη φορά που την πάτησα ήταν με την διπολική διαταραχή. Σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Όταν είχα πάθει μανιοκαταστατικό επεισόδιο, δηλαδή τις κακές σκέψεις που έκανα, τις αυτοκτονικές σκέψεις που έκανα, έτσι δεν είχα το κεφάλι μου στον και τέτοια, πάτησα το ίντερνετ τα συμπτώματα. Πόπο παιδιά, και τι δεν μου βγάλε. Ό,τι έχω. Αλτσχάιμερ, σχιζοφρένεια, παράνοια, μαλάκινση, όγκο στον εγκέφαλο. Χρειάζομαι αμέσως κλείσιμο μέσα σε ψυχιατρίο, ήμουν για δέσιμο, με ζουρλομανδία. Και λέω, αμά τι έχω, αμά θα πεθάνω παλιά. Και μαντέψτε. Λέω, αφού πεθαίνω που δεν πεθαίνω, δεν πάω σε έναν ειδικό ψυχιατρό να πάρω μια δεύτερη γνώμη. Και πάω. Και του λέω τα συμπτώματα, μου κάνει ερωτήσεις προσωπικές πολλές. Μου κάνει και ερωτήσεις για τα συμπτώματα, ας πούμε, άμα κοιμάμαι πολύ μερικές φορές, του λέω ναι, άμα κοιμάσαι λίγο ναι, μερικές φορές δουλεύεις πολύ 24 ώρες, 24 μέρες, του λέω ναι, μερικές φορές δεν δουλεύεις καθόλου και κοιμάσαι, του λέω ναι, και άλλα συμπτώματα μου είπε και μου είπε ότι έχω διπολική διαταραχή, βέβαια πήρα και γνώμη και από άλλο ψυχιατό μετά, διπολική διαταραχή έχω. Και πατάω στο ίντερνετ και μαντέψτε, διπολική διαταραχή, έμαθα τι έχω, τα συμπτώματα. Από πού, πώς βγαίνουν, από ποιες μπορεί να είναι αιτίες, ότι είναι μισοσωματικό, μισογονιδιακό και αυτά. Μίλησα με άλλους που έχουν διπολική διαταραχή, με ασθενείς, μίλησα με άλλους ψυχιάτρους μέσω email και τέτοια. Έκανα έρευνα και έμαθα για διπολική διαταραχή. Αυτό είναι τόσο απλό. Θα πατήσετε συγκεκριμένα αυτό που θέλετε. Και όχι αυτό που πιστεύετε. Η επιβεβαίωση υποκατάληψη. Κοιτάξτε το, πατήστε στο ίντερνετ η επιβεβαίωση υποκατάληψη στο YouTube. Ένας YouTuber έχει κάνει ένα ωραίο βίντεο για αυτό. Άμα πιστεύεις εσύ κάτι και το πατάς στο ίντερνετ, θα σου βγάλει αυτό που πιστεύεις εσύ. Δεν μπορείς να γλιτώσεις. Το θέμα είναι να είσαι αντικειμενικός. Τα μάτια σου, το μυαλό σου να είναι ανοιχτά. Και προπάντων και κυριότερο να έχεις αντίληψη. Τι θέλω να πω αντίληψη. Εγώ σας το είπα και στο προηγούμενο βίντεο σας, πολικός εγώ, λόγω επειδή ήρθα από την Τουρκία, λόγω ότι είχα ψυχολογικά, λόγω του bullying που έτρωγα επειδή ήρθα από την Τουρκία, από την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα, δεν ήμουν καλός βασιλής, δεν συγκεντρωνόμουν, είχα άλλα προβλήματα μέσα στο μυαλό μου, αισθανόμουν ότι είχα δύο φωνές, γιατί έτσι είναι η διαταραχή,
δεν συγκεντρωνόμουν στα μαθήματα, γι' αυτό δεν μου άρεσε και να γράφω και σενάριο. Και έμεινα στην τάξη. Το γυμνάσιο το πέρασα με δυσκολία, δύο φορές έμεινα στην τάξη. Αλλά έχω αντίληψη. Ξέρω το άσπρο, το μαύρο ποιο είναι. Ξέρω την αλήθεια και το ψέμα. Ξέρω ποιος κλαίει στα ψέματα και ποιος κλαίει στα αλήθεια. Ποιος μου λέει ψέματα και ποιος μου λέει αλήθεια. Αυτό είναι θέμα αντίληψη. Θέλω να πω ότι έχω γνωστούς, όχι εγώ, και εγώ και οι συγγενείς μου, φίλοι των συγγενών μου και τέτοια. Έχω δει και στο ίντερνετ μερικούς που έχουν τελειώσει γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, έχουν, μετά έχουν κάνει και άλλα πανεπιστήμια, έχουν πάρει διπλώματα, πτυχία, σπουδάδανε όλα 20-30 μεταπτυχιακά χίλια πράγματα και πιστεύανε στην επίπεδη γη, πιστεύανε στο μικροτζιπ, ότι η πανδημία είναι συνωμοσία και ότι με αυτό έχουν βάλει οι εξωγήινοι, ξέρω, οι μασόνοι, οι Εβραίοι, όλο κάποιος άλλος, οι Γερμανοί, οι Μουσουλμάνοι, να μας ελέγχουν και τέτοια. Τα πιστεύουν αυτά. Γιατί αυτά που διαβάζανε, μετά διαβάζανε αυτά που πιστεύανε και διαβάζανε λάθος. Διαβάζανε τα λάθος βιβλία, όχι τα σωστά βιβλία. Καταλάβατε. Καλώς ή κακώς έχουμε δημοκρατία και ο καθένας γράφει ό,τι θέλει και μπορεί να το βγάλει στο βιβλίο, μπορεί να το ανεβάσει στο ίντερνετ και μπορεί εσύ να το διαβάσει. Το θέμα είναι να διαλέγεις το σωστό βιβλίο. Δηλαδή θέλω να πω, όταν διαλέγεις το σωστό βιβλίο στο ίντερνετ, να μπαίνεις στη σωστή σελίδα. Ποια είναι η σωστή σελίδα δεν μπορώ να σου το πω εγώ. Ο καθένας το ξέρει μόνος του, με την αντίληψή του. Απλά το μόνο που μπορώ να σας πω εγώ σαν συμβουλή είναι να είστε αντικειμενικοί, να είστε ανοιχτομυαλοί και να μην πιστεύετε σε κάτι. Να έχετε αμφιβολία. Και μέσα από αυτή την αμφιβολία θα βρείτε την έννοια. Εγώ τώρα αρχίζω και μαθαίνω και διαβάζω βιβλία και πληροφορούμαι και ενημερωνόμαι και παίρνω γνώση. Ποτέ δεν είναι αργά. Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Αν βγαίνει κάτι σχετικό από αυτό το μήνυμα είναι ότι το ξέρω ότι είναι δύσκολο σε πολλούς αυτό που πιστεύουν να το αποβάλουν γιατί είναι μέρος του χαρακτήρα τους και άμα τους το βγάλει μετά μένουν στον αέρα, νιώσουν ότι είναι άδειο. Παιδιά δεν είναι έτσι. Αυτό που πιστεύεις θα βγει και θα βγει μετά αυτό που δεν πιστεύεις αλλά αυτό που είναι η αλήθεια. Είτε δεν σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει θα μπει μέσα σου αυτό και τότε θα είσαι πιο σωστός και πιο ολοκληρωμένος. Αυτά ήθελα να πω. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, μια κοινοποίηση. Το πιο σημαντικό είναι να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και μετά το καμπανάκι δίπλα για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Μέχρι την επόμενη φορά, εγώ και ο Τσάκη, θα σας λέμε γεια.